Γεια σας. Σήμερα θα κατασκευάσουμε μια από τις πιο σύνθετες δομές, τη δομή του φουλερενιού. Πρόκειται για αυτή τη σφαίρα που βλέπουμε εδώ, είναι ήδη έτοιμη κατασκευασμένη. Αποτελείται από 60 άτομα άνθρακα, από 12 πενταγωνικούς δακτυλίους και 20 εξαγωνικούς δακτυλίους. Εδώ έχουμε τη μισή δομή κατασκευασμένη και για να κατασκευάσω αυτό το μόριο του φουλερενιού θα χρειαστώ συνολικά 12 πενταγωνικούς δακτυλίους, σαν αυτόν εδώ. Ένας πενταγωνικός δακτύλιος γίνεται εύκολα από μία πεντάδα σφαιρών, αν την περιστρέψω και την προσκολήσω. Έχω λοιπόν και το 12ο πενταγωνικό δακτύλιο, 6 και 6, 12. Κοιτάξτε πώς δουλεύουμε. Παίρνουμε τον πρώτο, τον θεωρούμε σαν κέντρο και στη συνέχεια προσκολούμε με αντίθετη πολικότητα τη μία σφαίρα δίπλα στην άλλη. Σε κάθε σφαίρα του αρχικού δακτυλίου κολλάμε από έναν πενταγωνικό δακτύλιο. Εδώ με αντίθετη πολικότητα πάλι γίνεται η προσκόλληση και τότε κολλάει στην απέναντι. Βλέπετε ότι έχω τώρα 3 δακτυλίους. Πάμε να κολλήσουμε τον επόμενο. Με αντίθετη πολικότητα προσκολλάμε. Αρχίζει και κυρτώνεται όπως βλέπετε η περιοχή. Έχουμε κολλήσει 3 γύρω από αυτό το κεντρικό. 1, 2, 3. Πάμε να κολλήσουμε έναν ακόμη. Αντιστρέφεται πολύ πρόεδρο, προσκολλάτε. Και τώρα τον τελευταίο, γιατί έχουμε 1, 2, 3, 4 και τον τελευταίο 5ο δακτύλιο. Ορίστε. Και έχουμε τώρα τη μισή δομή του φουλερενιού. Είναι μισή δομή. Και την άλλη μισή, αν τις ενώσω αυτές τις δύο, μπορώ να πάρω το άτομο του φουλερενιού. Επειδή είναι όμως δύσκολο, θα προσπαθήσω να το κάνω με μια άλλη τεχνική, να συνεχίσω τη δόμηση του. Προσθέτοντας δακτυλίους, για να δούμε πώς θα γίνει αυτό. Σε μία από τις πλευρές εδώ θα προσθέσω το καινούριο δακτύλιο με αντίθετη πάλι πολικότητα. Εδώ και εδώ. Ωραία. Τώρα η πολικότητα αρχίζει πάλι, η καμπυλότητα αρχίζει και κλείνει. Εδώ λοιπόν προσκολώ αυτό και αυτό. Προσκολλάτε και εδώ, πολύ ωραία. Θέλει όμως πολύ προσοχή γιατί με το παραμικρό μπορεί να χαλάσει. Προσκολώ εδώ και εδώ, προσκολληθεί και εδώ. Έμεινε αντίθετη πολικότητα εδώ και εδώ, προσκολληθεί και εδώ. Και έμεινε μία ακόμα περιοχή, αυτή εδώ. Προσκολώ εδώ. Εδώ, προσκολλάτε εδώ και εδώ. Και έμεινε φυσικά και ο τελευταίος δακτύλιος που θα μπει σαν επιστέγασμα και θα κλείσει όλη τη δομή. Όπως βλέπετε έχω 1, 2, 3, 4, 5 σφαίρες. Με αντίθετη πολικότητα θα κλείσει και η τελευταία μας δομή στην κορυφή. Αν έχουμε τύχη βέβαια, έτσι. Ορίστε. Και κατασκευάστηκε ένας ακόμα ολοκληρωμένος δακτύλιος φουλερενιού. Αυτά λοιπόν για την πιο δύσκολη δομή. Σας ευχαριστώ και θέλω να πω ότι μετά και από αυτή την απόδειξη νομίζω ότι είμαστε σίγουροι πλέον ότι οι δεσμοί των μετάλλων αλλά και των μετάλλων είναι πλέον μαγνητικοί δεσμοί και όχι ιοντικοί. Ευχαριστώ πολύ.